Στον πρόλογό μας αναφερθήκαμε βέβαια και στην κακοκαιρία και στα πολλά προβλήματα που έχουν προκληθεί σε πολλούς δήμους της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και στο Δήμο Χερσονήσου. Έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Σέγκο. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και όσους μας βλέπουν. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ακόμα μια δύσκολη ημέρα. Αν δεν κάνω λάθος, πριν από περίπου ένα μήνα εδώ ξαναβρισκόμασταν και συζητούσαμε για τα προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί σε διάφορες περιοχές του Δήμου σας, μεταξύ των οποίων βέβαια στα Μάλια τότε, ακόμα μια κακοκαιρία. Έχει γίνει μια καταγραφή, μια πρώτη καταγραφή για τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ούτε μήνες δεν συμπληρώθηκε. Η κακοκαιρία προηγούμενη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ήταν στις 20 με 22 του Οκτώβρη. Ούτε μήνας, έχετε δίκιο. Έτσι, μπράβο. Περίπου δηλαδή 20 μέρες. Η οποία βέβαια έχει ως κατάληξη, να μην ξεχάσω να το πω, την κήρυξη του Δήμου Χερσονήσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πριν λοιπόν προλάβει να περάσει μήνας, έχουμε μία δεύτερη θεομηνία η οποία προξένησε. Άλλου τύπου βέβαια, αλλά πολύ μεγάλες επίσης ζημιές αυτή τη φορά στην ενδοχώρα. Όπως ρωτήσατε προηγουμένως, όντως μία πρώτη καταγραφή των ζημιών στο παραλιακό μέτωπο και στο φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις επιχειρήσεις ή οικίες έχει γίνει. Αλλά πριν προλάβουμε να αποκαταστήσουμε, να ξεκινήσει μια διαδικασία αποκαταστάσεων, μας βρήκε μία δεύτερη θεομηνία στην περιοχή της Λαγκάδας του Δήμου μας, δηλαδή από τα χωριά Αυδού, Γωνιές, Κερά, Κράση και σε ένα σημείο του Στόλους, η οποία έχει πολλές αγρικίες ανάντι των γωνιών, η οποία είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν το Σάββατο τα ξημερώματα, όπως πιθανότατα να γνωρίζουν πολλοί από τους τηλεθεατές σας, είχαμε μια πολύ έντονη βροχόπτωση, η οποία σε συνδυασμό όμως με πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο Λασιθίου, που έβρεχε επίσης πάρα πολύ την Παρασκευή και το Σάββατο τα ξημερώματα, είχε σαν συνέπεια καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Λαγκάδας. Πρακτικά δεν υπάρχει, υπάρχει εντελώς διαλυμένο αγροτικό δίκτυο. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι δοξάζουμε τον Θεό που δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα ούτε στο Αυδού, ούτε στις Γωνιές, ούτε στην Κερά και στο Κράση. Παρότι υπήρξαν επικίνδυνες καταστάσεις, υπήρξε εισρωή υδάτων και σε σπίτια, όμως αποφύγαμε τα χειρότερα. Επενέβησαν μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας και ιδιωτών κατευθείαν το Σάββατο με το πρώτο φως της ημέρας, διευθετώντας κατά τρόπον τεινά τις κήτες χυμάρων που είχαν δημιουργηθεί, ώστε να βγουν μέσα από το χωριό των γωνιών. Το δίκτυο το οδικό, το οποίο ανεβαίνει προς την Άμπελο και τους Στόλους, αυτή τη στιγμή είναι πλήρως κατεστραμμένο. Δεν μπορεί δηλαδή να ανέβει κανένας προς τα πάνω. Μάλιστα, το ανησυχητικό είναι ότι έχουμε κάποια άτομα τα οποία είχαν ανέβει να μαζέψουν τις ελιές τους, διαμένοντας σε αγρικίες, με αποτέλεσμα να έχουν αποκλειστεί, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 3 με 4 επιμνηωστάσια. Ακριβώς αυτό οποία... θέλω να πω, ότι είναι ολοκληρωτική η καταστροφή σε επιμνηωστάσια και πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση κτηνοτρόφοι εκεί της περιοχής. Ακριβώς. Είχαμε εκατοντάδες αμνοερήφια τα οποία έχουν δυστυχώς πνιγεί και το λέω με τα μεγάλης μου λύπης. Έχουν πνιγεί τα οποία ήταν μαντρισμένα και δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από το μάντρισμα και τα δίχτυα τα οποία ήταν. Ναι. Έχουμε καταστροφή εγκαταστάσεων, έχουμε καταστροφή επιμνηωστασίων, δικτυώσεων κτλ. Όλου του οδικού δικτύου στο κομμάτι των γωνιών. Δόξα τω Θεώ καταφέραμε και δεν μπήκε το νερό στο χωριό μέσα. Δεν προξένησε ιδιαίτερες ζημιές, καθώς υπήρξε άμεση ανταπόκριση στην αλλαγή της ροής του νερού από ανάντι χυμάρους, με αποτέλεσμα ξεφράξιμο, γιατί κατεβήκανε πάρα πολλά φερτά υλικά. Εκείνο που θέλω να δώσω ως εικόνα να καταλάβουν όσοι μας βλέπουν, είναι ότι ήταν πραγματικά μια θεομηνία, ριάκια τα οποία είχαν πλάτος κάποιων ολίγων μέτρων. Δήμαρχε, περιμένουμε ακόμα εντονότερα πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, και δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμοι είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε, αν συνυπολογίσουμε και αυτές τις σοβαρότατες καταστροφές στις υποδομές της περιοχής σας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαστε έτοιμοι και εμείς και ο οργανισμός και, συγχωρέστε με, η υπηρεσία της πολιτικής μας προστασίας να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Όχι όμως καταστάσεις θεομηνιών και πρωτόγνωρων φαινομένων, τις οποίες δεν έχουμε ξαναζήσει. Στην περιοχή της Κεράς έχουμε σημαντικές και συνεχείς καταπτώσεις και κατολιστήσεις εδαφών.
Γι' αυτό βέβαια και κατά διαστήματα η περιφέρεια κλείνει το δρόμο προς το οροπέδιο Λασιθίου. Έχουν ανοίξει όλες οι φλέβες και μάλιστα κατά μαρτυρίες παλαιότερων έχουν ανοίξει φλέβες οι οποίες είχαν να ανοίξουν 40 και 50 χρόνια. Τόσο ήταν το νερό και η πίεση των υδάτων από το οροπέδιο. Εδώ θα ήθελα βέβαια να καταστήσω σαφές, καθώς θα το κάνουμε και εγγράφως αυτό, ότι απαιτείται η αρρωγή της πολιτείας, απαιτείται η αρρωγή του ΟΑΚ, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο οποίος φέρει και την ευθύνη λειτουργίας του φράγματος από Σελέμη, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων, καθώς την τελευταία εξαετία, με την πρώτη μεγάλη πλημμύρα το 2015, να έχουμε σε μια εξαετία, από το 2015 μέχρι και το 20 φέτος, το 2015, το 2018, το 2019 και τώρα το 2020, 4 χρονιές με ζημιές και μεγάλα πληθυντικά φαινόμενα. Μάλιστα. Άρα δεν είναι πλέον κάτι σπάνιο, αλλά κάτι αναμενόμενο. Δήμαρχε, κάτι προγραμματισμένο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.